Σε ακόμη ένα μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών είναι σε εξέλιξη εδώ και ώρες. Μάλιστα, η εξέταση του προστατευόμενου μάρτυρα υπό την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης από την προκαταρκτική της Βουλής για τυχόν ευθύνες του κυρίου Παπαγγελόπουλου, για την Οβάρτης όλα αυτά. Όπως ξέρετε, στη Γαδά στρέφεται κατά συνέπεια το ενδιαφέρον και εκεί βρίσκεται η Σοφία Φασουλάκη. Να δούμε τι γίνεται ως αυτήν την ώρα, Σοφία. Καλησπέρα, Νίκη. Από τις 5 λένε οι πληροφορίες ότι έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του ο Μάξιμος Σαράφης, που μπορεί να είναι άνδρας, αλλά μπορεί να είναι και γυναίκα. Ήρθε εδώ γύρω στις 3, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, συνοδευόμενος από τον άνδρα, τον αστυνομικό που τον συνοδεύει, που τον έχει αναλάβει, θα έλεγα, και στη συνέχεια αμέσως ανέβηκε στον 8ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, σε ένα δωμάτιο το οποίο ανοίγει με έναν ειδικό κωδικό. Παραμένει λοιπόν εδώ και 2 ώρες εκεί, ενώ στον 14ο όροφο βρίσκονται τα 4 μέλη της προανακριτικής, τα οποία και θα του θέσουν ερωτήσεις, με εκείνον να απαντά μόνο ηχητικά. Mm-hmm. Θα τον ακούν δηλαδή και θα έχουν την επικοινωνία τους μόνο με ηχητική μετάδοση και με αλλοιωμένη φωνή. Οι πληροφορίες λένε ότι η εξέτασή του αναμένεται να διαρκέσει πολύ, και έτσι μπορεί η Εκατερίνη Κελέση, δεύτερη προστατευόμενη μάρτυρας, να μην καταθέσει τελικά σήμερα, αλλά μένει να το δούμε, γιατί ναι, είναι νωρίς ακόμα. Ήταν προγραμματισμένο βέβαια. Τώρα έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα, για παράδειγμα, Σοφία, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη φιλολογία γύρω από τη μεθοδολογία που ακολουθείτε σήμερα. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα αυτό που συμβαίνει εκεί σήμερα. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχουν μαζί τους τα κινητά. Μένει όμως να επιβεβαιωθούν, Νίκη. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά, για να μην δέχονται τυχόν υποβολές από τρίτους. Μένει όμως να το δούμε. Κλείνοντας, να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε ότι έφτασε στη Βουλή η απάντηση της Αγγελέας κατά της Διαφθοράς, της κυρίας Τουλουπάκη, για το θέμα των κρίσιμων εγγράφων του FBI που της έχει ζητήσει η Προανακριτική Επιτροπή να αποστείλει. Εκείνη αρνείται να τα αποστείλει, λέγοντας ότι είναι εμπιστευτικά, ότι χρειάζονται προηγούμενη άδεια του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών και πως αν αυτά φτάσουν στα χέρια οποιασδήποτε άλλης αρχής, είναι πολύ πιθανό και υπάρχει κίνδυνος να αναγνωριστούν τα ονόματα των προστατευμένων μαρτύρων, να βγουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των προστατευμένων μαρτύρων που έχουν καταθέσει στην Αμερική. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το όχι της κυρίας Τουλουπάκη, και θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν τα μέλη της προκαταρκτικής που έθεσαν και το σχετικό αίτημα. Σοφία, σε ευχαριστούμε θερμά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα επανέλθουμε βεβαίως στη Γαδά.